Έχει πέσει το μικρό να σηκωθεί τα υπόλοιπα όμω. Λοιπόν, μπορεί να καθίσει. Όχι, δεν μπορώ να καθίσει. Μπορεί να καθίσει εκεί. Μπορεί να καθίσει εκεί. Δεν μου βγάλει την πλούζα, δεν την έβγαλε ω παλιάρα. Ω παλιάρα, παιδί μου, δεν μπορεί να βγάλει την πλούζα. Μπορεί να καθίσει εκεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θα πάρω διαζύγιο. Περίμενε λίγο. Άστρο, μην ασχολείσαι με αυτό, είναι πολύ μικρό. Πες μου, γιατί πες μου που εμφανίζει, πότε κάνεις πρεμιέρα και τα λοιπά, να πούμε κάτι επιστημονικό. Παρακαλώ, βγάλε λίγο αυτό είναι. Συγγνώμη, κάτι σαν να πας απάνω σου και τη ρωτάς πότε εμφανίζεται και πού. Έλα να το δεις μετά στο καμαρίνι. Πιστέψτε με, θα θέλατε όλοι να είστε στη θέση μου. Αλλά όχι, δεν θα θέλετε να είστε στη θέση μου. Έχω ετοιμάσει μερικές ερωτήσεις να κάνω Σάσα, περίμενα τις βρω εδώ πέρα τώρα. Βασιλή. Έλα Σάσα. Μπορείς να μου κάνεις τι ερωτήσεις θέλεις. Τι να σου κάνω, ρε Σάσα, προσπαθώ με τη γυναίκα μου να κάνω παιδί. Εντάξει, να σας βοηθήσω εγώ. Δεν βοηθάς έτσι, δεν βοηθάς. Ειλικρινά δεν μου βοηθάς αυτή τη στιγμή. Εγώ να βοηθήσω θέλω. Δεν βοηθάς. Έχω μια πολύ ωραία στήλη στο Nitro και στο youtube.gr. Ωραία. Μπορείς να στείλεις ό,τι ερωτήσεις θέλεις, αφόσον δεν είσαι ντουρός. Μπορώ να το προσπαθήσω να σε βοηθήσω. Αυτή τη στιγμή, εδώ όπως είμαστε, τι καταλαβαίνεις. Παίξε το βίντεο με τη αισθητική της λειτουργία, παιδιά, τώρα παίξε το. Το βίντεο με τη αισθητική της λειτουργία, παίξε το. Φύγω, Βασίλη, αφού δεν με θέλεις. Η αισθητική της λειτουργία είναι πρόβλημα μόνιμο ή μπορεί να είναι και προσωρινό? Αν υπάρχει αισθητική της λειτουργία, μπορεί ένας άντρας να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο? Η γυναίκα ευθύνεται όταν ο άντρας έχει αισθητική της λειτουργία? Εκτός από τα φάρμακα, υπάρχει κάποιο ειδικό όργανο που το βοηθάει να μείνει στα πάνω του? Υπάρχει περίπτωση ο άντρας να έχει αισθητική της λειτουργία με μια συγκεκριμένη γυναίκα και με τις άλλες να είναι κανονικός? Αν μας τύχει, εμείς τι πρέπει να κάνουμε οι γυναίκες? Θα φύγω αφού δεν με θέλει. Δεν μου λες. Συγγνώμη. Κοίτα πώς το πιάνει το μικρόφωνο. Αυτός ο ποδοσφαιριστής τον οποίο είσαι, Δέρνη. Είναι 91. Γιατί δεν κάθεσαι εκεί πέρα, μια αγάπη μου? Αυτός με βολεύει, μην ανησυχείς. Εσύ δεν ξέρω γιατί με βολεύεις όμως. Δεν είσαι στα μέτρα μου. Εγώ νόμιζα ότι είσαι πιο ντούρος, ρε Βασίλη. Παίρνεις εκεί πέρα και αυτά. Και όταν έκατσε εγώ πάνω σου τίποτα. Τα μαζάς όλα. Ρε Σάσα τώρα. Ρε Βασιλάκη, κοίτα. Θα μπορούσαμε να το δούμε. Πες μου τι θέλεις εσύ, Σάσα, πες μου τι θέλεις εσύ. Εγώ λέω. Πού εμφανίζεσαι? Εμφανίζομαι στα Κροάμα με το Χάρη Ακριτίδη και το Δημήτρη το Γιώκαρ. Του κάνω και τέτοια, μην ανησυχείς. Ωραία, περνάει. Είναι παντρεμένο. Είναι παντρεμένο. Μας ξέρει. Η γυναίκα τι λέει? Α, το ξέρει η γυναίκα. Η γυναίκα αυτό το μαθαίνει, δική μου όμως. Το Ακριτίδη το ξέρει, δική μου το μαθαίνει τώρα. Αυτά τα ξεφτιλίκια μα. Μήπως εγώ να φύγω, Βασίλη, μήπως εγώ να φύγω. Δεν έρχεσαι και εσύ εδώ πέρα τώρα. Δεν έρχεσαι εδώ πέρα.